ενώ ήταν βράδυ στην αρχή, ξαφνικά βλέπω ότι είναι φως και βλέπω τα πάντα, έτσι, τους αρχαίους, με τα άλογα τους. Δηλαδή βλέπω ολόκληρες πολιτείες πριν αιώνες και παθαίνω σοκ. Γιατί τίποτα δεν ήταν λευκό, τίποτα δεν έδειχνε μάρμαρο, τίποτα δεν έδειχνε άσπρο. Όλα ήταν ζωγραφισμένα, τα πάντα, αγάλματα, ναοί. Και βέβαια αυτό που ένιωσα ήταν ότι κάπως έτσι θα βρίσκα και τότε που άνοιξε η πύλη. Δηλαδή ότι το ίδιο ταξίδι θα έκανα σε ένα άλλο κόσμο, αλλά θα ήταν έτσι, τόσο όμορφος. Αυτό ήταν το ονειρικό ταξίδι και το ιερό μου ζώο μέσα στον Μέκη, που με εντυπωσίασε τόσο πολύ που όταν το ανέφερα και το περιέγραψα στη Τζιμή, γυρνάει και μου λέει, μα αυτό δεν υπάρχει. Ναι, μας το έχεις πει. Το ξέρω, αλλά τι να κάνω, δεν... Μου λέει, αυτό περιέχει και το φίδι και τον πάρθυρα και το κολυμπρί και τον αετό. Γιατί αυτά τα φτερά που είδες, μου λέει, εφόσον ανοίξανε, θα μπορούσε να ήταν και αετός ταυτόχρονα. Και το ράφος. Δεν είχε πρόσωπο λιονταριού. Αυτά.